Μην κλωτσάς τη μανούλα κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης. Να είσαι φρόνιμος, ναι! Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε κάποια προβλήματα τα οποία εγώ προσωπικά έλυσα με έναν πιο μινιμαλιστικό τρόπο ζωής, έχοντας λιγότερα πράγματα και στο σπίτι μου και στην καθημερινότητά μου και γενικότερα στη ζωή μου. Το πρώτο πρόβλημα που έλυσα λοιπόν με το να έχω λιγότερα πράγματα στη ζωή μου γενικότερα είναι το γεγονός ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω μεγαλύτερη αποταμίευση. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι αυτονόητο. Όταν αγοράζεις λιγότερα πράγματα, σου μένουν και περισσότερα χρήματα. Όμως δεν είναι πάντοτε αυτονόητο αυτό, καθώς πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πορείας μας μέσα στο μινιμαλισμό, νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε πράγματα ενώ δεν χρειάζεται για να ταυτιστούμε με το μινιμαλισμό. Βλέπε φυτά, άσπρα μαύρα ρούχα, άσπρα μαύρα έπιπλα και ούτω καθεξής. Δεν θα βουλευτούμε έτσι. Κάτσω έτσι. Μιλάω. Βρε μπέμπι, ρέμιζε λίγο, σε παρακαλώ. Πρέπει να γυρίσουμε αυτό το βίντεο. Πρέπει να γίνει λίγο δουλίτσα. Η μαμά έχει δουλειά. Σεβάσου το. Ένα επόμενο πρόβλημα που λύθηκε κατά τη διάρκεια της στροφής μου προς το μινιμαλισμό είναι το ότι δεν έχω πλέον άγχος, μέσα σε πολλά εισαγωγικά βέβαια το άγχος, του να είμαι στη μόδα, του να ακολουθώ κάποια συγκεκριμένη πορεία στα trends και γενικότερα το να βιάζομαι να αποκτήσω οτιδήποτε καινούριο βγει, οποιαδήποτε κυκλοφορία καινούριου προϊόντος, να είμαι σε όλα τα λανσαρίσματα μέσα κλπ. Πιο παλιά ακολουθούσα πιο εύκολα τη μόδα και τα trends και όχι μόνο τα τεχνολογικά trends, αλλά και τα trends όσο αφορά τα ρούχα, τα παπούτσια, τα αξεσουάρ, το μακιγιάζ και διάφορες άλλες κατηγορίες που ψώνιζα δίχως αύριο. Οπότε έχοντας λιγότερα πράγματα και κάνοντας γενικότερα αυτή τη στροφή προς έναν πιο μινιμαλιστικό τρόπο ζωής, δεν νιώθω την ανάγκη να είμαι μέσα σε όλα που λέει ο λόγος. Δεν νιώθω την ανάγκη να έχω τα τελευταία trends στη ντουλάπα μου ή στην καρντερόμπα μου γενικότερα. Δεν νιώθω το άγχος ότι μπορεί να φοράω κάτι το οποίο δεν είναι πλέον στη μόδα ή δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της μόδας όπως αυτή υφίσταται στην παρούσα φάση. Έχω βγάλει λίγο τον εαυτό μου από αυτή τη διαδικασία και από αυτό τον τρόπο σκέψης γενικότερα, οπότε δεν με απασχολεί αν για παράδειγμα αυτό το μπλουζάκι ήταν πέρυσι στη μόδα και όχι φέτος. Ένα ακόμη πρόβλημα που θεωρώ ότι έλυσα με τον πιο μινιμαλιστικό τρόπο ζωής και με το να έχω λιγότερα πράγματα είναι το γεγονός ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να επενδύσω, μέσα σε εισαγωγικά το επενδύω, σε πιο ποιοτικά πράγματα, σε πιο ποιοτικά αντικείμενα για την καθημερινότητά μου και για τη ζωή μου γενικότερα. Θεωρώ ότι το να έχουμε λιγότερα πράγματα μας επιτρέπει, εφόσον δεν ξοδεύουμε άπειρα χρήματα για την απόκτηση 3.000 διαφορετικών πραγμάτων, να έχουμε και πιο ποιοτικά πράγματα στη ζωή μας. Είτε αυτό μεταφράζεται σε ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή σε ένα ποιοτικό ζευγάρι παπούτσια, ή σε ένα πολύ καλό κινητό, οτιδήποτε είναι ποιοτικό και αξίζει να επενδύσει ο καθένας. Θεωρώ ότι ο πιο minimal τρόπος ζωής μας βοηθάει στο να επιλέγουμε συγκεκριμένα αντικείμενα στα οποία θα επενδύσουμε, έτσι ώστε να τα έχουμε για περισσότερο χρόνο στη ζωή μας. Ένα επόμενο πρόβλημα που λύθηκε με το να έχω λιγότερα πράγματα είναι το ότι πολλές φορές όταν αποφάσιζα να αγοράσω κάτι, το αποφάσιζα σχεδόν με τα μάτια κλειστά, πάταγα το κουμπί και είχε μπει στο καλάθι μου και το είχαν στείλει σπίτι μου. Αυτό για κάποιους είναι πρόβλημα, για κάποιους δεν είναι πρόβλημα. Από την άποψη ότι εμένα πλέον μου αρέσει να ξοδεύω χρόνο έτσι ώστε να σκεφτώ καλύτερα μια αγορά, έτσι ώστε να εξετάσω αν όντως τη χρειάζομαι, δηλαδή αυτό που κάνω πλέον είναι αν θέλω να αγοράσω κάτι, το βάζω στο καλάθι μου για 10-15 μέρες, ένα μήνα όσο μου πάρει για να σκεφτώ ότι όντως το χρειάζομαι. Και από εκεί και πέρα σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, αντισταθμίζω διάφορους παράγοντες στο μυαλό μου και έπειτα θα καταλήξω στην αγορά του ή όχι. Παλαιότερα αυτό δεν ίσχυε, το αγόραζα είτε το χρειαζόμουν είτε όχι, χωρίς να ψάξω να δω αν το χρειάζομαι, αν. Δεν έκανα ερωτήσεις στον εαυτό μου δηλαδή για το συγκεκριμένο προϊόν που ήθελα να αγοράσω. Αυτό τώρα έχει αλλάξει και νιώθω ότι εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ένα εξαιρετικό κομμάτι που έχει λυθεί στην καθημερινότητά μου, αλλά και στην καθημερινότητά μας σαν οικογένεια, είναι το γεγονός ότι με το να έχουμε λιγότερα πράγματα, αυτόματα μειώνεται και ο χρόνος που καταναλώνουμε στις δουλειές του σπιτιού. Βέβαια, αν με παρακολουθείτε από παλαιότερα και αν με παρακολουθείτε και στο Instagram, θα γνωρίζετε ότι είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να καθαρίζω
όσο δημιουργείται κάτι για καθάρισμα. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό που λέω. Εννοώ ότι δεν είμαι ο άνθρωπος που θα αφήσει τα πάντα να γίνουν ένα τεράστιο βουνό και μετά να τα καθαρίσει όλα μαζί. Μ' αρέσει εκεί που δημιουργείται κάτι, τσουκ να το καθαρίζω. Παρ' όλα αυτά, όταν έχεις λιγότερα πράγματα στο σπίτι σου, στη ζωή σου, στην ντουλάπα σου, γενικότερα, είναι πολύ πιο εύκολο να τα καθαρίσεις. Όταν σου παίρνει μόνο ένα τέταρτο να ξεσκονίσεις ολόκληρο το σπίτι, μόνο ένα τέταρτο για παράδειγμα να σκουπίσεις όλο το σπίτι, θα καταλάβετε ότι είναι ζωτική σημασία να ελαττωθεί ο χρόνος που κάποιος καθαρίζει το χώρο του. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον καθαρίζει λιγότερο, απλά του είναι πολύ πιο εύκολο να τον καθαρίσει επειδή έχει λιγότερα πράγματα. Όταν επάνω σε ένα ράφι βρίσκεται ένα αντικείμενο ή δύο, είναι πολύ διαφορετικός ο χρόνος που θα χρειαστεί για να το καθαρίσεις από ότι αν σε αυτό το ράφι βρίσκονταν 300 διαφορετικά πραγματάκια και τσιμπλίκια και διακοσμητικά και ενθύμια και όλα αυτά που με αγχώνουν εμένα. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο μάτι μου και στο μυαλό μου, όσο πιο ξεκούραστος από αντικείμενα είναι ένας χώρος και συγκεκριμένα ο χώρος που ζω, τόσο πιο ξεκούραστη νιώθω κι εγώ. Δεν μου αρέσουν οι χώροι με τίγκα πράγματα παντού, σε όλους τους τοίχους, σε όλο το πάτωμα, σε όλα τα ράφια να υπάρχει και κάτι. Δεν μου αρέσουν αυτοί οι χώροι. Όχι ότι θα μπω σε ένα σπίτι που θα είναι υπεργεμάτο και θα πω δεν κάθομαι εδώ να πιω καφέ. Απλά δεν θα ήθελα ο δικός μου χώρος να είναι έτσι. Οπότε το να έχω λιγότερα πράγματα με βοηθάει και στο να έχω πιο ξεκούραστο το μάτι μου, το μυαλό μου, τη σκέψη μου και γενικότερα με βοηθάει να ξεκουράζομαι όταν είμαι σπίτι. Επίσης, όταν μπαίνεις στο τρυπάκι να καταναλώνεις λιγότερα πράγματα και να φέρνεις λιγότερα πράγματα στη ζωή σου, που σημαίνει ότι έχεις καταλήξει να έχεις αρκετά φίλτρα τα οποία χρησιμοποιείς για τις αγορές σου, αυτό αυτόματα σε βοηθάει έτσι ώστε να μην επηρεάζεσαι τόσο πολύ από διαφημίσεις, social media, influencers, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ό,τι θέλετε πείτε το. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όταν βλέπω για παράδειγμα μια διαφήμιση που θα μου πεταχτεί όπως πετάγονται σε όλους μας οι διαφημίσεις, να πω όχι, αυτό είναι τελείως άκυρο, όχι, αυτό δεν το χρειάζομαι, επειδή αυτός το πήρε δεν σημαίνει ότι πρέπει να το πάρω κι εγώ. Επειδή σε αυτού τη ζωή ταιριάζει, δεν σημαίνει ότι θα ταιριάξει και στη δική μου. Έχω κάνει άπειρα τέτοια λάθη στο παρελθόν, παίρνοντας πράγματα για μια ζωή που ποτέ δεν υπήρχε και ποτέ δεν είχα και εν τέλει αυτά τα πράγματα δεν αφομοιώθηκαν στο δικό μου τρόπο ζωής καθώς ήταν εντελώς άσχετα, οπότε και κατέληξαν σε κάποιο declutter. Επομένως, το ότι έχω λιγότερα πράγματα και επιλέγω να βάζω στη ζωή μου λιγότερα πράγματα με βοηθάει έτσι ώστε να μπλοκάρω διαφημίσεις, social media, influencing γενικότερα που μπορεί να έρχεται στην καθημερινότητά μου. Το επόμενο πρόβλημα που έλυσα με το να έχω λιγότερα πράγματα είναι το γεγονός ότι ανακάλυψα κάποια χόμπι και κάποιες δραστηριότητες που μπορώ να κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο και τα οποία δεν περιλαμβάνουν την κατανάλωση χρημάτων. Αυτά μπορεί να είναι είτε κάποιος περίπατος στη φύση, είτε γυμναστική, είτε η ενασχόληση με τα φυτά μου, που βέβαια έχω ξοδέψει μισό νεφρό για να τα αποκτήσω, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλο βίντεο. Είτε γενικότερα κάποιες δραστηριότητες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν έξοδα, δεν περιλαμβάνουν κατανάλωση. Δηλαδή, το να πας για καφέ με ένα φίλο σου περιλαμβάνει μία ελάχιστη κατανάλωση, θα πιεις ένα καφέ, αλλά δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι παλαιότερα, στον ελεύθερο μου χρόνο, εγώ έμπαινα στο ίντερνετ και ψώνιζα. Αυτή την κατανάλωση εννοώ. Και το τελευταίο πρόβλημα που καταφέρνω σιγά σιγά να λύσω είναι το γεγονός ότι με το να έχω λιγότερα πράγματα συνειδητοποιώ ότι πίσω από κάθε αγορά στην οποία κρύβεται ένα θέλω μας, συχνά αυτό το θέλω μας δεν ικανοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την αγορά. Τι εννοώ με αυτό? Πολλές φορές μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις αγορές μας και τα θέλω μας για κάποιες αγορές έτσι ώστε να καλύψουμε άλλα κενά, τα οποία ουσιαστικά δεν καλύπτονται από υλικά αγαθά και αγορές. Όλοι έχουμε βρεθεί στην φάση όπου μπορεί να έχουμε χωρίσει και να θέλουμε να πάμε για shopping therapy. Ή που μπορεί να έχουμε χάσει κάποια κιλά και να θέλουμε να πάμε να το ρίξουμε έξω και να αγοράσουμε καινούργια ρούχα. Ή πολύ απλά μπορεί να νιώθουμε μόνοι μας και θεωρούμε ότι αν βγούμε μια βόλτα έξω στα μαγαζιά θα μας κάνει να αισθανθούμε πολύ καλύτερα ψυχολογικά. Αν για παράδειγμα αισθανόμαστε μόνοι, αν αισθανόμαστε μειονεκτικά, αν δεν έχουμε αυτοπεποίθηση, αν έχουμε γενικότερα κάποιους ψυχολογικούς παράγοντες που μας μπλοκάρουν στο να αισθανθούμε ευτυχισμένοι, αυτό δεν θα αντισταθμιστεί με το να αγοράσουμε κάτι. Πόσες φορές έχω αγοράσει ρούχα, παπούτσια, καλλιτικά, αξεσουάρ ή το οτιδήποτε μου έρχεται εκείνη την ώρα στο κεφάλι και με το που ανοίγω τη συσκευασία δεν νιώθω απολύτως τίποτα. Δεν νιώθω καμία ευχαρίστηση, καμία ευτυχία, καμία αγάπη, κανένα έξτρα συνέστημα που είχα στο μυαλό μου ότι θα έχω όντας σε μια ψυχολογικά περίεργη φάση.
Θέλω να πω ότι τα υλικά αγαθά και οι αγορές ποτέ δεν θα καταφέρουν να αντικαταστήσουν πράγματα που μας λείπουν όντως στη ζωή μας, όπως για παράδειγμα ένας φίλος, ένας σύντροφος, η οικογένειά μας, η αγάπη για ένα κατοικίδιο ή το οτιδήποτε. Οπότε καλό θα είναι να μην προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τέτοια συναισθήματα απλά με την αγορά άψυχων αντικειμένων. Αυτά λοιπόν ήταν τα προβλήματα που εγώ έλυσα έχοντας λιγότερα πράγματα στη ζωή μου και επιλέγοντας να φέρω λιγότερα πράγματα στην καθημερινότητά μου και στο σπίτι μου και στο σπίτι μας γενικότερα στην οικογένειά μας. Ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο σαν βίντεο και να σας βοήθησε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like, γιατί βοηθάει πολύ πολύ αυτόν τον αλγόριθμο του YouTube να σας προτείνει και άλλα βίντεο μου να δείτε. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι να κάνετε και ένα subscribe, γιατί εξίσου βοηθάει πάρα πολύ στο κανάλι μου. Αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, κάπου στην οθόνη θα βρίσκεται το προφίλ μου για να με ακολουθήσετε, αλλά και στο κουτί των πληροφοριών από κάτω. Αν θέλετε, μπορείτε να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια ποιο πρόβλημα έχετε λύσει εσείς με το να έχετε λιγότερα πράγματα στη ζωή σας. Από κάτω στα σχόλια, θα χαρώ να το συζητήσουμε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο.